Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα έκτακτο βίντεο, να σας πω λίγα νέα. Να ευχαριστήσω πολύ την Παρασκευή για το πολύ ωραίο φλιντζάνι που μου έχει φτιάξει. Είναι τα αρχικά του ονόματος μου στα αγγλικά και έχει βάλει μία λέξη για το καθένα. Στο TH που προφέρεται thoughtful, δηλαδή κάποια η οποία σκέφτεται τους άλλους. Το ε έχει βάλει το eloquent, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ευγλωτία. Στο k έχει βάλει το knowledgeable, κάποιος που έχει γνώσεις. Το l έχει βάλει το ladylike, μία η οποία είναι κυρία. Και λέει definitely worth repeating this one, authentic, αυθεντική. Έτσι φτιάχνω αυτό το αυθεντικό σύντομο βίντεο για να σας δείξω και την κούκλα που μου έχει... Να, από εκείνη η κούκλα. Α, καλά. Η κούκλα έχει πάρει τη θέση της. Το έχω ανεβάσει στο Instagram το βιντεάκι με την κούκλα. Που μου έχει φτιάξει η Μαρία Ζαγαρέλου, η οποία κούκλα έχει ταξιδέψει πολύ. Κάνουμε ένα cut εδώ τώρα να σας βάλω το βιντεάκι να το δείτε. Είναι η μέρα των εκπλήξεων σήμερα, των δώρων και των δωρεών. Επιτέλους! Μετά από 3 χρόνια παραλαμβάνω το δώρο μου! Μετά από 3 χρόνια! Αυτό το δώρο είχε φτιαχτεί τα Χριστούγεννα το 19, ρε φίλε. Ναι, και έχει κάνει πολλά ταξίδια. Πολλά όμως! Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Με τη Μαρία Ζαγαρέλου είμαστε εδώ, φίλη από τα παλιά, η οποία μου έχει φέρει το... Έχει το τελευταίο περιτύλιγμα που ήταν από Κρήτη πέρσι, ε! Ναι. Μας έφαγε η κορώνα! Ωραία, είχαμε συνεννοηθεί ότι το Μάρτιο του 20 θα βρισκόμαστε στο σεμινάριο στην Αθήνα να μου φέρει το δώρο μου. Από τότε έκανε πολλά ταξίδια. Αστροκάμινος λέει, δοχείο δημιουργίας. Η Μαρία Ζαγαρέλου. Εσύ είσαι, είσαι ένα. Αλλά θα σου δείξω μετά πως έχω γραμμένη πάνω στο κινητό. Σε έχω γραμμένη. Φοβερό αυτό που σε έχω γραμμένη, αλλά δεν είναι για το Instagram. Δεν είναι για το Instagram. Δεν είναι για τίποτα. Τώρα πώς θα τη δω. Βγάλτα, βγάλτα. Κόφτα, δεν κόβονται κιόλα. Είναι καλά τυλιγμένο, έχει σταλεί Κύπρο, έχει επιστραφεί πίσω γιατί έλειπα. Μετά σταλεί και Κρήτη. Έχει μιλήσει του Πειραιά για κανένα. Α, έχει χριστουγεννιάτικη κάρτα. Προστέκλα. Δεύτερη βερσιόν, γιατί η πρώτη ήταν άλλη. Η πρώτη ήταν άλλη κάρτα. Άλλη κάρτα. Αυτό είναι από το 12ο του 2021. Ναι, τώρα είναι ανανεωμένη. Αυτή πήγε στα Χανιά, μέχρι να πάει στα Χανιά εγώ που φύγει. Και σε ακολουθεί. Και με ακολουθεί. Λοιπόν, ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι. Εγώ ξέρω τι είναι, αλλά δεν το έχω δει. Εγώ ξέρω τι είναι. Ξέρεις ότι πήγα πρωτού ξεκινήσω για Αθήνα. Πήρα άλλη βαλίτσα. Ναι. Γιατί λέω, εγώ θα πάρω το Ζαγαρέλη τηλέφωνο. Wow. Σε δε σε πήρα την πρωτού. Ναι. Εγώ θα την πάρω τηλέφωνο και θα της πω αγαπημένη μου φίλη. Θα είμαι στην Αθήνα. Θα είμαι στην Αθήνα και επιτέλους θα μου δώσεις την κούκλα! Κουριεντέλια! Και είχε πάρα πολύ πλάκα. Και τώρα που δεν πάρω στάλα, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Μια κίνηση, θεϊκό! Και αυτό είναι ωραίο. Ξέρεις που θα πει αυτή. Αυτή θα πει πάνω στην... Κάπου στέκεται, κάθεται, μπορεί να κάτσει. Θα καθίσει στη βιβλιοθήκη από πίσω μου, που θα κάνω τα βίντεο. Ναι. Λοιπόν. Το κολιέ με αγαπημένη μου. Τα αξεσουάρ. Το κολιέ είναι από το 16. Αυτό που το έχει εμπνευστεί το κολιέ. Είναι εκπομπή με Δημητρόπουλο το κολιέ. Έχω κάνει πολλή έρευνα πριν την κάνω. Έχω να δηλώσω ότι έχω πιστέψει στα κιλά της εποχής Δημητρόπουλου. Στα μαλλιά της εποχής Δημητρόπουλου και εδώ είναι. Κοριεντέλια! Τα είχα προβλέψει. Έκανε τον κύκλο σου με διάφορα άλλα look, ιστορίες και τα λοιπά. Και επανήλθε στο ίδιο. Ναι, και μου λέει τώρα τι θα κάνω που έκανε τα μαλλιά σου μαύρα. Τι λέω, περίμενε μέχρι να παραλάβω, περίμενε το μαλλιά μου ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε καλά. Είσαι καταπληκτική. Η Μαρία είναι καλλιτέχνη. Είσαι και γραφίστας μεταξύ άλλων.
Τώρα λοιπόν που είδατε το βιντεάκι, έχετε δει ότι η κούκλα καλά έχει πάρει τη θέση της στο φυτό. Και η καρδούλα και όλα τα δώρα που μου έχετε κάνει. Μέχρι και το CD είναι εκεί πέρα. Και προσπαθώ να φοράω τα σκουλαρίνκια που μου φέρατε δώρο. Τώρα θα χρειαστούν πολλά βίντεο για να τα φορέσω όλα. Λοιπόν, φτιάχνω αυτό το βίντεο για να σας πω τα εξής. Έχω ξεκινήσει να γράφω, ναι. Έχω γράψει την εισαγωγή του επόμενου βιβλίου. Έχω καταλήξει στη θεματολογία και στο περιεχόμενο. Και θα είναι αυτή μια περίοδος στην οποία δεν θα έχω πολύ χρόνο για να φτιάχνω πολύ μεγάλα βίντεο. Και ούτε θα έχω πολύ χρόνο για να απαντάω άμεσα σε μηνύματα και email. Έχω μαζευτεί καμπόσα, προσπαθώ να απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι να βάλουμε έτσι λίγο προτεραιότητα τη συγγραφή. Το βιβλίο που γράφω τώρα είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ περιεκτικό. Αποτελεί στην ουσία μια εισαγωγή στην ψυχοεκπαίδευση, αν το δει κάποιος. Δεν θα πω περισσότερα, δεν δικαιούμαι να πω περισσότερα. Θα προσπαθήσω να το γράψω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχω γράψει βιβλία σε 3 μήνες, έχω γράψει βιβλία σε 6 μήνες, έχω γράψει βιβλία σε 2,5 μήνες, δεν έχω γράψει ακόμη βιβλίο σε 2 μήνες. Ίσως το καταφέρω τώρα. Η συγγραφή ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο το πρωί, διακόπηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λόγω διαφορών συνθήκων, ξαναξεκίνησα χθες. Σήμερα είχα μία τηλεφωνική συνομιλία με την Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, που είναι η ακαδημαϊκή μου στήριξη. Της διάβασα την εισαγωγή και τον πρόλογο, της άρεσε, συζητήσαμε μαζί τη θεματολογία του βιβλίου. Λοιπόν, αυτή την περίοδο, επειδή θα γράφω, ή θα έχουμε βίντεο τα οποία θα είναι πιο σύντομα σε διάρκεια, ή κάποιες φορές θα παίρνω ένα παλιότερο βίντεο και θα το αναπροσαρμόζω, να το ξαναβγάζω. Παλιότερα βίντεο τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμα να τα δουν και οι καινούργοι που έρχονται τώρα στο κανάλι. Δεν σας λέω ότι θα σταματήσετε να έχετε βίντεο, θα έχετε κάθε μέρα βίντεο. Κάποιες φορές όμως θα είναι και ένα αναπαλαιωμένο βίντεο. Ανακαινουργισμένο βίντεο, ανακαινισμένο βίντεο. Πώς είναι το σπίτι στο οποίο κατοικούμε ο Λάκη και εγώ, που είναι ένα αρχαίο αναπαλαιωμένο χτίριο. Θα βγάλουμε και μερικά βίντεο τα οποία θα είναι από παλιά, ίσως από παλιές εκπομπές, τα οποία θα είναι μονταρισμένα για να υπάρχουν στο κανάλι μας, ίσως κάποια με κακό ήχο, να φτιάξω τον ήχο κλπ. Γιατί είναι πιο εύκολο να τα κάνω εκείνα, δηλαδή θέλει λιγότερο χρόνο να φτιάξεις ένα παλιό βίντεο παρά να φτιάξεις ένα καινούργιο. Θα έχετε καινούργια βίντεο, μην μου ανησυχήσετε, Αυτό που θέλω να σας πω, με τον Λάζαρο συζητούμε πολύ σοβαρά την πιθανότητα να μετατρέψουμε ένα δωμάτιο του σπιτιού σε στούντιο, όπου να έχει καλή ηχομόνωση, να έχει πολύ καλά φώτα, ούτως ώστε, ας πούμε, σε 2-3 μήνες, μετά που θα τελειώσω και με τη συγγραφή, να έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα βίντεο και ήχου στο κανάλι μας. Να το κάνουμε upgrade δηλαδή το κανάλι. Εντάξει, χρειάζεται κόπο και χρήματα αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στο κανάλι και να επενδύσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά ακούν τα βίντεο. Οπότε κάντε υπομονή ακόμη λίγο καιρό με τον κακό ήχο και μετά θα έχουμε πολύ ωραίο ήχο και πολύ ωραία εικόνα. Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Σε 2 μήνες, σε 3 μήνες θα έχουμε ένα στούντιο. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβετε, η βιντεοσκοπό σε μια γωνιά του σαλονιού. Το σαλόνι είναι τεράστιο, οπότε ο ήχος δεν μπορεί να βγει ορθώς, όσο καλό μικρόφωνο και να έχεις. Όταν θα φτιάξουμε το δωμάτιο, είναι ένα πολύ μικρό δωμάτιο πάνω, όταν θα το φτιάξουμε στούντιο θα έχει ηχομόνωση, οπότε ο ήχος θα μαζεύεται σωστά και θα ακούτε χωρίς να σας προκαλούμε όχι οτορινολαρυγκολογικά, οτικά προβλήματα, στα αυτιά σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, Λάκη, να κάνουμε το βίντεο της μέρας. Έχουμε βίντεο σήμερα, θα ανεβεί αργότερα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και θέλω τη στήριξή σας και την αγάπη σας σε αυτό το καινούριο εγχείρημα και σας λέω, γράφω ένα βιβλίο για μας. Γράφω ένα βιβλίο το οποίο θα είναι... Πώς να το πω... Θα είναι όλα συγκεντρωμένα. Όλα. Έτσι, κάποιος ο οποίος θέλει να καταλάβει τον εαυτό του, κάποιος ο οποίος θέλει να μπει στην ουσία της ψυχοεκπαίδευσης, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να μπορεί να πάρει έτσι περιεκτικά και συνολικά μια ωραία εισαγωγή.
Και αυτό το βιβλίο θα είναι, θα απευθύνεται σε ενήλικες και σε φίβους. Όχι μόνο σε ενήλικες, και σε φίβους. Γενικά, στα μικρά παιδιά που κουβαλάμε μέσα μας. Φιλάκια!